Φανταστείτε τον εαυτό σας σίγουρο, δυναμικό, γεμάτο από εμπειρίες και από την αποδοχή των γύρω σας, χωρίς ποτέ να έχετε να ρωτηθεί για την ποιότητα του εαυτού σας, για τη δυνατότητα να ξεφύγετε για μερικά λεπτά από όλο αυτό το οικοδόμημα που φτιάξατε με τα χρόνια σπουδών, σχέσεων, δουλειάς, κόπων. Θα έλεγαν για εσάς ότι πάνω απ' όλα είστε καλοί άνθρωποι και τίμιοι και δίκαιοι. Ίσως αν αποκτούσατε περισσότερη δημοφιλία, να έλεγαν για εσάς ότι είστε ευεργέτες του τόπου ή και του έθνους. Ότι δουλεύετε για ένα σκοπό πάνω από τα εφήμερα, για την ανθρωπότητα και όχι για τα φτωχά άτομα του καιρού σας. Και φανταστείτε ότι χωρίς να έχετε σκεφτεί σοβαρά όλα τα παραπάνω, ακολουθείτε όλες αυτές τις αφηρημένες ιδέες περί καλοσύνης και αφού τις ακολουθείτε για αρκετά μεγάλο διάστημα, τις ενστερνίζεστε. Αλλά πάντοτε έρχεται η στιγμή που ο άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος με το πεπρωμένο του. Και όπως είχε γράψει και ο Καμί στο κεφάλαιο «Φιλοσοφική αυτοκτονία» στο μύθο του Σισύφου, ο άνθρωπος είναι δέσμιος των αληθιών του. Όταν τις αναγνωρίσει, δεν μπορεί να απελευθερωθεί από αυτές. Πρέπει να πληρώσει κάποιο τίμημα. Ο άνθρωπος που συνειδητοποιεί το παράλογο είναι αιώνια δεμένος με αυτό. Ο άνθρωπος που μένει χωρίς ελπίδα και έχει αναγνωρίσει αυτή του την κατάσταση, πάβει να ανήκει στο μέλλον. Και είναι φυσικά όλα αυτά. Αλλά είναι επίσης φυσικό να προσπαθήσει να αποδράσει από το σύμπαν που ο ίδιος δημιούργησε. Όλα όσα ακολουθήσουν έχουν νόημα μόνο αν λάβουμε υπόψη αυτό το παράδοξο. Το θέμα μας σήμερα είναι το μυθιστόρημα του Αλμπέρ Καμί, «Η πτώση». Αλλά πριν αρχίσω την ανάλυση, θα ήθελα να κάνω μια σύντομη αναφορά στην ψυχολογική κατάσταση του συγγραφέα την περίοδο που το γράφει. Αν διαβάσει κανείς τον τρίτο τόμο από τα σημειωματάρια του, θα παρατηρήσει ότι ο Καμί, όντας γενικά ένας εκλεπτισμένος και ευαίσθητος άνθρωπος, βιώνει τη μοναξιά και την αποξένωση από τη γυναίκα του, Φρανσίν. Επιπλέον, έχει έρθει ήδη σε ρήξη με διανοούμενους που άλλοτε ήταν πολύ κοντά, όπως ο Σάρτρ, και η υποστήριξη που δείχνει στα δικαιώματα της Γαλλίας και των Γάλλων υπηκόων στην Αλγερία, τον έχουν κάνει στόχο κάθε υπέρμαχου της ανεξαρτησίας της Αλγερίας. Ο Αλμπέρ, που πάντα θεωρούσε τον εαυτό του καλλιτέχνη, με κύριο σκοπό να κάνει μέσω των έργων του τον άνθρωπο πιο ικανό να αντιμετωπίσει το παράλογο της ζωής, βρίσκεται απομονωμένος, αμφισβητεί τον ίδιο του τον εαυτό ειδικότερα, αλλά και γενικότερα αμφισβητεί την ατραπό στην οποία οδεύει η ανθρωπότητα. Ο Καμί λοιπόν, όταν δημοσιεύεται η πτώση στα 43 του χρόνια, έχοντας πετύχει το στόχο του να γίνει φτασμένος συγγραφέας και να προσφέρει στον κόσμο μέσω των έργων του, αντιμετωπίζει τη δική του πτώση. Και όπως κάθε μεγάλος συγγραφέας, θυσιάζει τον εαυτό του και προσφέρει την εμπειρία του στους αναγνώστες μυθιστορηματικά, λέγοντας πάντα την αλήθεια, τη δική του και της ανθρωπότητας. Δεν είναι τυχαίο που η σύζυγός του, όταν διάβασε το πρωτότυπο, του είπε ότι είναι το μόνο αληθινό έργο που έχει γράψει. Ξεκινώντας την ανάλυση του έργου, θέλω να τονίσω ότι θα αναφερθώ στα γεγονότα και τα αποσπάσματα που μου κέντρισαν περισσότερο το ενδιαφέρον και στο τέλος θα προσπαθήσω να καταλήξω σε ένα συμπέρασμα για τον Κλεμάνς, που είναι και ο πρωταγωνιστής του έργου. Σε διάφορα σημεία όμως, θα προσπαθήσω να μοιραστώ και τις δικές μου σκέψεις, οι οποίες αναπόφευκτα μου χτυπούν συνειρμικά την πόρτα. Η πτώση λοιπόν μπορεί κατά τη γνώμη μου να κατανοηθεί μόνο εάν ο αναγνώστης την εξετάσει μέσα από το συγκεκριμένο τρίπτυχο. Αυτό είναι το εξής. Είναι το πριν του πρωταγωνιστή που διαδραματίζεται στο Παρίσι. Είναι το σημαντικό γεγονός που περιγράφεται σε δύο σελίδες στη μέση του έργου. Και είναι και το μετά του πρωταγωνιστή στο Άμστερνταμ. Η αντίθεση της προηγούμενης ζωής του Κλεμάνς στο Παρίσι με αυτή που ζει στο Άμστερνταμ, στο παρόν του βιβλίου, κινεί όλο το βιβλίο. Γενικότερα το έργο έχει το στυλ εξομολόγησης, καθώς ο Κλεμάνς, βρισκόμενος στο μπαρ Mexico City, της γειτονιάς με τα κόκκινα φανάρια στο Άμστερνταμ, αρχίζει τη συζήτηση, ή καλύτερα το μονόλογο, με έναν επισκέπτη. Χαρακτηριστικό του Κλεμάνς είναι η ματαιοδοξία του, η οποία μου φαίνεται ότι είναι κοινό χαρακτηριστικό και τη ζωή του στο Παρίσι, αλλά και της αξιοθρήνητης, θα λέγαμε, ζωής του στο Άμστερνταμ. Για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, ο Κλεμάν στο Παρίσι ασκούσε το επάγγελμα του δικηγόρου.
Επιτυχημένος, ζούσε μια ζωή ενός καθαρού μπουρζουά, την οποία και καυτηριάζει ο Καμί, καθώς παρουσιάζει τον Κλεμάνς ως έναν άνθρωπο υποκριτή, όχι μόνο ως προς τους άλλους, αλλά και ως προς τον ίδιο τον εαυτό, γιατί αγνοεί την ίδια του την υποκρισία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το οποίο ο Καμί πιστεύει ότι είναι το πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται ο μοντέρνος άνθρωπος, ο Κλεμάνς, λόγω της άγνοιάς του ότι υποκρίνεται, είναι αθώος, επομένως όχι υποκριτής. Μέσα στην ανθρώπινη άγνοια ως κατάσταση λοιπόν, και από μια κατανίκητη προσωπική επιθυμία να δείξει ότι είναι ανώτερος από τους άλλους, ο Κλεμάνς έτρεχε. Υπερασπιζόταν τους αδύναμους, θα περνούσε ακόμα και τη γριά κυρία στο απέναντι πεζοδρόμιο, για να δείξει πόσο καλός άνθρωπος είναι. Όπως λέει όμως και ο ίδιος ο Κλεμάνς, ήμουν με την καλή πλευρά, και αυτό αρκούσε για τη γαλήνη της συνείδησής μου. Το αίσθημα δικαίου, η ικανοποίηση να έχεις δίκιο, η χαρά της αυτοεκτίμησης, αγαπητέ κύριε, είναι ισχυρά κίνητρα για να μας κρατήσουν όρθιους και να μας κάνουν να πάμε μπροστά. Αν αντίθετα, τα στερήσετε από τους ανθρώπους, τους κάνετε λυσσασμένους σκύλους. Αλλά δεν έμενε στους αδύναμους, καθώς δεν δίσταζε να υπερασπίζεται και δολοφόνους των γυναικών τους, δηλαδή, όπως θα λέγαμε σήμερα, γυναικοκτόνους. Η μόνη του προϋπόθεση για να τους υπερασπιστεί θα ήταν να ήταν καλή δολοφόνη. Αυτά ακριβώς ήταν τα λόγια του Κλεμάνς. Η δικαιολογία που έλεγε στον εαυτό του ήταν ότι είναι εργένης. Επομένως ο ίδιος δεν θα μπορούσε να σκοτώσει τη γυναίκα, καθώς δεν είχε γυναίκα. Έτσι κρατούσε ήσυχη τη συνείδησή του. Βλέπουμε λοιπόν ήδη από την αρχή το ηθικό πρόβλημα του Κλεμάνς. Επιπλέον ο Κλεμάνς απολαμβάνει να δίνει, ενώ ταυτόχρονα απεχθάνεται την υποχρέωση του να δώσει. Η γενναιοδωρία πρέπει να ορίζεται από αυτόν, διαφορετικά δεν τον ευχαριστεί. Συνοψίζοντας το χαρακτήρα του Παριζιάνου Κλεμάνς, μπορούμε να πούμε πως αν το γνωρίζαμε, μάλλον δεν θα πιστεύαμε ότι είναι κακός άνθρωπος. Φαινομενικά τουλάχιστον. Θα τολμήσω να πω ότι σίγουρα έχουμε συναναστραφεί με 2-3 Κλεμάνς στη ζωή μας. Και τολμώντας λίγο περισσότερο, θα έλεγα ότι χαρακτηριστικά του Κλεμάνς έχουμε λίγο έως πολύ όλοι μέσα μας. Άλλος αρέσκεται στο να ακούει τον μπράβο, ακόμα και όταν οι πράξεις του δεν είναι αξιέπαινες. Ή ίσως δώσουμε μερικά χρήματα στο ζητιάνο για να ικανοποιηθούμε μέσα μας ότι δεν είμαστε όπως εκείνος και ως ανώτεροι μπορούμε να είμαστε και φιλάνθρωποι. Ίσως ο Καμί εδώ επηρεάστηκε από τον Νίτσε που καυτηρίζει αυτήν ακριβώς την ψεύδο φιλανθρωπία. Πέρα τον παραπάνω όμως, ο Κλεμάνς έκανε καλά τη δουλειά του και ικανοποιούσε τις γυναίκες που συνευρίσκονταν. Κοινώς, όπως θα λέγαμε και σήμερα, περνούσε καλά. Μην πιστεύοντας στη δικαιοσύνη ή σε κάποιο Θεό, έκανε τον εαυτό του Θεό. Και όπως αφηγείται και ο ίδιος στο βραδινό του φίλο από το Mexico City, σε εισαγωγικά, τα πήγαινα μια χαρά και συγχρόνως δεν ήμουν ικανοποιημένος από τίποτα. Κάθε χαρά με έκανε να επιθυμώ μιαν άλλη. Πήγαινα από γιορτή σε γιορτή. Τύχαινε να χορεύω νύχτες ολόκληρες, όλο και πιο ξετρελαμένος, με τους ανθρώπους και τη ζωή. Μερικές φορές, αργά το βράδυ, όταν ο χορός, η ελαφρότητα που έδινε το ενόπνευμα, η παραφορά μου, η βία, η εγκατάλειψη καθενός, με ρίχναν σε μια έκσταση, κουρασμένη και γεμάτη, και μου φαίνονταν, στο απότατο της κούρασης και στο διάστημα ενός δευτερολέπτου, πως καταλάβαινα επιτέλους το μυστικό των πλασμάτων και του κόσμου. Την επόμενη όμως, η κούραση εξαφανιζόταν, και μαζί της και το μυστικό. Ξεχυνόμουν και πάλι. Έτρεχα έτσι, διαρκώς υπερπλήρης και ποτέ χορτασμένος, χωρίς να ξέρω πού να σταματήσω. Ως τη μέρα, το βράδυ μάλλον, που η μουσική σταμάτησε. Τα φώτα σβήσαν. Η γιορτή που είχα υπάρξει ευτυχισμένος. Ας σταθούμε για λίγο στη δήλωση του Κλεμάνς, ότι μέσα στην έκσταση του χορού, της ελαφρότητας, της μέθης και της φυγής από τον αισθητό κόσμο μέσω της έκστασης, καταφέρει να συλλάβει το μυστικό του κόσμου για μία και μόνο στιγμή. Δεν είναι αυτό το όραμα του Καμί για τον άνθρωπο? Ανίκανος για ουσιαστικές σχέσεις και ανήμπορος να ξεφύγει από τον εαυτό του, μπορεί να δραπετεύσει έστω και για μία στιγμή και να αντιληφθεί την ανθρώπινη κατάσταση που είναι η κατάσταση όλων μας. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι την επόμενη στιγμή, ενώ όλος παραδόξως ξεμεθάει και βλέπει ξανά τα πράγματα όπως πριν, χάνεται και η ικανότητα που είχε κερδίσει πριν. Χάνεται το μυστικό του κόσμου. Βεβαίως για τον Κλεμάνς, η μουσική και ο χορός σταμάτησαν αναπόφευκτα, σαν να ήταν ορισμένο από την ίδια τη μοίρα.
Στις επόμενες σελίδες του βιβλίου, ο Κλεμάνς εξομολογείται στον άγνωστο φίλο του τις αδυναμίες του και γενικότερα το πώς βλέπει τη ζωή. Δηλώνει ματαιόδοξος την αντίληψή του ότι δεν υπάρχει ηθική παρά μόνο η βούληση για απόκτηση δύναμης, αλλά και τη βαθύτερη εξομολόγησή του ότι δεν είναι καλός, ούτε συγχωρεί όσους δεν του φέρθηκαν σωστά, αλλά πολύ απλά, όπως περιγράφεται και στη σελίδα 44, δεν ήμουν τόσο καλή πάστα ώστε να συγχωρώ τις προσβολές, αλλά πάντα στο τέλος τις ξεχνούσα. Η ίδια η αδυναμία που με έκανε αδιάφορο, η αγνώμονα, με έκανε έτσι και μεγαλόψυχο. Στην ουσία αφυπνίζεται σιγά σιγά, κατανοεί τον πυρήνα του εαυτού του, για να φτάσει στο σημείο να ξεστομίσει λίγο αργότερα. Η αλήθεια είναι πως κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος, το ξέρετε καλά, ονειρεύεται να γίνει γκάνγκστερ και να κυριαρχεί στην κοινωνία με τη βία και μόνο. Καθώς δεν είναι και τόσο εύκολο, το ρίχνουμε, κατά κανόνα, στην πολιτική και σπέβδουμε στο πιο σκληρό κόμμα. Στην εποχή που ζούμε, τα παραπάνω λόγια αντιχούν ως σιρήνες στα αυτιά μας. Η επίκληση του δικαίου έχει αντικαταστήσει την έννοια της δικαιοσύνης και οι ιδέες της καλοσύνης έχουν επανέλθει στο προσκήνιο για να δικαιολογήσουν την επιβολή μιας ομάδας έναντι μιας άλλης. Το πεδίο της πολιτικής είναι για τον Καμί το πεδίο της νομιμοποιημένης βίας, ένας αγώνας πάλης που έχει κανόνες απλά και μόνο επειδή τους χρειάζεται για να υπάρχει. Ας σταματήσουμε για λίγο όμως και ας σταθούμε στην ιδιότητα και την κοινωνική θέση του Κλεμάνς. Είναι δικηγόρος, άρα χαλιναγωγώντας και λυγίζοντας τον νόμο, νιώθει υπεράνω του νόμου, άρα δεν χρειάζεται να τον ακολουθεί. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να μην τον πιάσουν. Ζει πέρα της ηθικής, γιατί πιστεύει ότι ο ανθρώπινος νόμος δεν μπορεί να είναι ηθικός. Και όντας μπουρζουά, ένας Γάλλος αστός δηλαδή, έχει παγιδευτεί εν αγνία του στην ατομικότητά του και χειραφετημένος από οποιαδήποτε υποχρέωση, είναι καταδικασμένος να πέσει από τη δική του ΕΔΕΜ. Πέφτει όμως από την ΕΔΕΜ του μεταφορικά. Όταν ένα βράδυ, και ενώ είχε τη δυνατότητα να το κάνει, αρνείται να σώσει μια νεαρή γυναίκα που αυτοκτονεί πέφτοντας του Σικουάνα από μια γέφυρα. Με τα λόγια του Κλεμάνς, θέλησα να τρέξω και δεν κούνησα σταλιά. Έτρεμα νομίζω, από το κρύο και από το ξαφνικό. Έλεγα μέσα μου πως πρέπει να κάνω γρήγορα και ένιωθα μια κατανίκητη αδυναμία να κατακλείζει το κορμί μου. Έχω ξεχάσει τι σκέφτηκα τότε. Πολύ αργά, πολύ μακριά ή κάτι παρόμοιο. Αφού γκραζόμουν διαρκώς, ασάλευτος. Ύστερα, με μικρά βήματα, απομακρύνθηκα μέσα στη βροχή. Δεν ειδοποίησα κανένα. Πριν κρίνουμε όμως τον Κλεμάνς, θέλω να θέσω μερικά σοβαρά ερωτήματα. Εσείς θα σώζατε τη γυναίκα? Αν βλέπατε, για παράδειγμα, να ληστεύουν ένα άγνωστο δίπλα σας, θα τρέχατε να διορθώσετε την αδικία? Σε ένα καυγά αγνώστων και με κίνδυνο τη ζωή σας, θα χωρίζετε τους εμπλεκόμενους? Αλλά για να μην μείνουμε σε αυτά τα δύσκολα, αν μη τι άλλο, ερωτήματα, θα αφήσουμε τον Κλεμάνς να απαντήσει. Όπως δηλώνει ο ίδιος, αγαπάει πολύ τη ζωή και αυτή είναι η αδυναμία του. Είναι άπλιστος με αυτή και δεν θέλει να τη θυσιάσει πουθενά και για κανένα. Επιπλέον, θεωρεί ότι η ιδανική κατάσταση που μπορεί να βρεθεί ο άνθρωπος είναι η κατάσταση αναβολής, γλιτώνοντας από οποιαδήποτε κρίση. Αν και αμέσως μετά, ο ίδιος ο Κλεμάνς αναγνωρίζει ότι όλοι κρίνουν όλους. Μετά τη φανερή του δειλία να σώσει τη γυναίκα, ο Κλεμάνς δεν είναι πια αθώος, αλλά συνένοχος στο ανθρώπινο έγκλημα. Για τον Καμί, όσο ο Κλεμάνς αγνοούσε την κατάστασή του, μπορούσε να κρίνει, χωρίς αυτό όμως να τον κάνει δίκαιο, παρόλο που ως δικηγόρος υπηρετούσε τον νόμο. Δεν μπορεί να χαρεί καμία από τις προηγούμενες δραστηριότητες που του προκαλούσαν ευχαρίστηση. Μας λέει ο ίδιος ο Κλεμάνς. Από τη μέρα που θορυβήθηκα, άρχισα να βλέπω καθαρά. Δέχτηκα όλες τις πληγές ταυτοχρόνως και έχασα μονομιά στις δυνάμεις μου. Το σύμπαν ολόκληρο λοιπόν άρχισε να γελά ολόγυρά μου. Και για να συνεχίσει αργότερα, όλοι μας αποτελούμε εξαίρεση. Όλοι θέλουμε να επικαλούμαστε κάτι. Ο καθένας έχει την απέτηση να είναι αθώος, με κάθε τίμημα, έστω κι αν πρέπει γι' αυτό να κατηγορήσει το ανθρώπινο γένος και το Θεό.
Όπως είχαμε αναφέρει και στην αρχή, ο άνθρωπος που συνειδητοποιεί το παράλογο είναι αιώνια δεμένος με αυτό. Στη συνέχεια του έργου, ο Κλεμάνς παρετείται από την εξάσκηση του επαγγέλματος του δικηγόρου και μεταναστεύει στο Άμστερνταμ, όπου εξασκεί το επάγγελμα του κριτή μετανοητή. Ανίκανος να πραγματοποιήσει παράλογες πράξεις, πράξεις εξέγερσης, όπως θα έλεγε και ο Καμί, πληρώνει το τίμημα της ανδράνειάς του μπροστά στο παράλογο, που δεν είναι τίποτα άλλο από μια εσωτερική, προσωπική ταπείνωση. Αναζητώντας διέξοδο στον έρωτα και την αποδοχή των γυναικών, βυθίζεται πιο πολύ στη μοναξιά του. Λέει ο ίδιος, «Επειδή επιθυμούσα αιώνια ζωή, πλάγιαζα λοιπόν με πουτάνες και έπινα νύχτες ατελείωτες». Ο Κλεμάνς φτάνει στο συμπέρασμα ότι καταφέρνει κανείς να κρίνει τον κόσμο μόνο όταν αναγνωρίσει με όλο του το είναι ότι είμαστε όλοι ένοχοι και στην συνέχεια να αφιερώσει τη ζωή του στη μετάνοια που συνεπάγεται αυτή τη συνειδητοποίηση. Σε εισαγωγικά, δεν μπορούμε άλλωστε να βεβαιώσουμε την αθωότητα κανενός, ενώ μπορούμε να βεβαιώσουμε με ασφάλεια την ενοχή όλων. Καθένας πιστοποιεί το έγκλημα όλων των υπολείπων. Αυτή είναι η πίστη και η ελπίδα μου. Και θα σας πω ένα μεγάλο μυστικό, αγαπητέ μου, μην περιμένετε την έσχατη κρίση, συμβαίνει καθημερινά. Το βιβλίο κλείνει με τη δήλωση του Κλεμάνς ότι δεν θα μπορέσει να εξηλαιωθεί ποτέ για το γεγονός ότι τη στιγμή της κρίσης δίλιασε και δεν βούτυξε στο Σικουάνα να σώσει την κοπέλα που πνιγόταν. Βέβαια, ο ίδιος από ό,τι φαίνεται δεν είναι μετανοημένος και ούτε ζητάει μια δεύτερη ευκαιρία, αλλά έχει αποδεχτεί την κατάστασή του. Και η ερώτησή μου προς εσάς είναι, αυτό κάνει τον Κλεμάνς να έχει μετανοήσει ή απλά να έχει μεταφέρει το παιχνίδι της δύναμής του σε ένα άλλο πεδίο? Θα ήθελα να κλείσω με την ανάγνωση δύο αποσπασμάτων που ξεχώρισα, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το puzzle της πτώσης. Σας ευχαριστώ όλους που μείνατε μαζί μου και σε αυτή την ανάλυση. Όχι, σταματώ αγαπητέ μου φίλε, μη φοβάστε καθόλου. Άλλωστε θα σας αφήσω, φτάσαμε στην πόρτα μου. Μέσα στη μοναξιά, με τη βοήθεια της κούρασης, τι τα θέτε, περνιόμαστε πρόθυμα για προφήτες. Στο κάτω-κάτω αυτό είμαι. Πρόσφυγας σε μια έρημο από πέτρες, ομίχλες και σαπισμένα νερά, κενός προφήτης για μέτριους καιρούς, Ηλίας χωρίς μεσία, μεθυσμένος από τον πυρετό και το ενόπνευμα, με την πλάτη κολλημένη σε αυτή τη μουχλιασμένη πόρτα, το δάχτυλο υψωμένο σε ένα βαρύ ουρανό που σκεπάζει με κατάρες ανθρώπους δίχως νόμο, που δεν μπορούν να αντέξουν καμία κρίση. Γιατί δεν μπορούν να την αντέξουν, φίλτατε, και αυτό είναι όλο το θέμα. Όποιος αποδέχεται ένα νόμο, δεν φοβάται την κρίση που τον επαναφέρει σε μια τάξη στην οποία πιστεύει. Όμως, το πιο μεγάλο βασανιστήριο για τον άνθρωπο είναι να κρίνεται χωρίς νόμο. Ωστόσο, βρισκόμαστε σε αυτό το βασανιστήριο. Δίχως το φυσικό τους χαλινό, οι κριτές, αφημένοι στην τύχη, πάνε πολύ γρήγορα. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να κάνουμε πιο γρήγορα από αυτούς. Και να ο μεγάλος ξεσηκωμός. Οι προφήτες και οι αγύρτες πολλαπλασιάζονται. Βιάζονται να φτάσουν με ένα καλό νόμο ή μια άμεμπτη οργάνωση προτού ερημωθεί η γη. Εγώ, ευτυχώς, έφτασα. Είμαι το τέλος και η αρχή. Αναγγέλλω τον νόμο. Με μια κουβέντα, είμαι κριτής μετανοητής. Ζήτω λοιπόν ο αφέντης, όποιος κι αν είναι, για να αντικαταστήσει τον νόμο του ουρανού. Πατέρα μας που βρίσκεσαι εδώ προσωρινά, οδηγοί μας, αρχηγοί μας, εξαίσθητοι αυστηροί, ως καθοδηγητές σκληροί και πολύ αγαπημένοι. Εν τέλει βλέπετε, η ουσία είναι να μην είσαι πια ελεύθερος και να υπακούς, μέσα στη μεταμέλεια, σε όποιον είναι πιο τομάρι από σένα. Όταν θα είμαστε όλοι ένοχοι, θα έχουμε δημοκρατία. Χωρίς να υπολογίζω, αγαπητέ φίλε, πως πρέπει να εκδικηθείς που έχεις να πεθάνεις μόνος. Ο θάνατος είναι μοναχικός, ενώ η δουλεία είναι συλλογική. Έχουν και άλλοι το λογαριασμό τους και ταυτοχρόνως με εμάς. Ιδού το σημαντικό. Όλοι ενωμένοι επιτέλους, αλλά γονατιστοί και με το κεφάλι σκυφτό. Δεν είναι εξίσου καλό να ζεις καθομοίωση της κοινωνίας και γι' αυτό δεν πρέπει να μου μοιάζει η κοινωνία. Η απειλή, η ατίμωση, η αστυνομία είναι τα μυστήρια αυτής της ομοιότητας. Περιφρονημένος, κυνηγημένος, πεισμένος, μπορώ τότε να δείξω ό,τι έχω, να απολαύσω αυτό που είμαι, να είμαι επιτέλους φυσικός,
Ιδού φίλτατε γιατί, αφού χαιρέτησα επισήμως την ελευθερία, αποφάσισα χωρίς να με πάρουν είδηση πως έπρεπε να την παραδώσω δίχως καθυστέρηση σε όποιον να είναι. Και όποτε μπορώ, κηρύττω στην εκκλησία μου, στο Μέξικο City, καλώ τους καλούς να υποταχτούν και να επιζητήσουν ταπεινά τις ανέσεις της δουλείας, έστω και αν την παρουσιάζω ως την όντως ελευθερία. Δεν είμαι όμως τρελός, ξέρω καλά πως η σκλαβιά δεν είναι αυριανή υπόθεση. Θα είναι μία από τις ευεργεσίες του μέλλοντος. Αυτό είναι όλο. Στο μεταξύ, πρέπει να τα βολέψω με το παρόν και να βρω μια λύση. Έστω και προσωρινή.